Μια ωραία νίκη, μια σημαντική νίκη για την ομάδα μας. Θα πει στα παιδιά ότι οι νίκες θα μας κρατάνε, εμείς κρατάμε ψηλά την ομάδα και την ψυχολογία όλων σε καλά επίπεδα μετά τα τελευταία που έχουμε περάσει. Το παιχνίδι ήταν σε ειδικές συνθήκες, γιατί το γήπεδο ήταν πολύ βαρύ. Θεωρώ ότι είχαμε μια άψογη τακτική απέναντι στον αντίπαλο. Θα έλεγα ότι δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν καθόλου σε όλο το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πραγματικά αυτοί οι παίκτες που έχουν μείνει στην ομάδα δίνουν τα πάντα για αυτή. Θα έλεγα ότι είναι 20 μικροί ήρωες για μένα, με την υπομονή τους και όλα αυτά που έχουν τραβήξει. Είμαι σίγουρος, είμαι αισιόδοξος για την ομάδα μας ότι από την Δευτέρα θα είναι μια άλλη μέρα. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και σίγουρα θα χρειαστούμε βοήθεια, γιατί μείναμε με λίγη σε αριθμό παικτών, το έχω πει πολλές φορές, για να βοηθηθούν και αυτά τα παιδιά. Έχουμε αμέσως μάτς, δύσκολο μάτς μέσα στην έδρα μας. Καλό τον κόσμο να έρθει να μας βοηθήσει, να βοηθήσει αυτούς τους παίκτες και να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Ο στόχος της ομάδας από την αρχή ήταν αυτός, να βγούμε στη Super League. Στη διάρκεια θα έλεγα ότι άλλαξε ο στόχος και άμα από εκεί που ήταν ο πρωταθλητισμός, έγινε η ύπαρξη της ομάδας. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, όντως έτσι είναι. Η ύπαρξη της ομάδας ήταν ο στόχος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις υψηλές θέσεις. Τα κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Σίγουρα, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθούμε, γιατί έφυγαν 8 παίκτες και δεν έχουμε βάθος στην ομάδα μας. Και θα δούμε τι θα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η υγεία της ομάδος, η ύπαρξη της ομάδος και εμείς θα προσπαθούμε κάθε παιχνίδι να πάρουμε τους 3 βαθμούς και θα δούμε στο τέλος τι θα κάνουμε.